Αμέσως μετά το Πάσχα, πρόκειται να γίνουν μαθήματα σε αρκετά γυμνάσια και λύκεια του νομού Καβάλας για την κάλυψη των χαμένων διδακτικών ωρών εξαιτίας των καταλήψεων του φθινοπόρου. Πρόκειται να εφαρμοστεί δηλαδή ο ισχύων νόμο του κράτου όπου οι χαμένε ώρε στα σχολεία αποκαταλείψαν να πληρώνονται. Έχουν ενημερωθεί ήδη τα σχολεία που θα λειτουργήσουν νωρίτερα από τα υπόλοιπα. Στην περίπτωση των σχολείων του νομού Καβάλα υπάρχουν λύκια που θα λειτουργήσουν τρει μέρε, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αμέσω μετά το Πάσχα ή τι πρώτε ημέρε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να καλυφθούν οι χαμένε διδακτικέ ώρε. Οι περισσότερε χαμένε ώρε διαπιστώθηκαν σε λύκια του Νομού Καβάλα, όπω για παράδειγμα στο Τρίτο Γενικό το 6ο Γενικό Λύκειο και το 2ο Γενικό Λύκειο. Το μοναδικό Λύκειο τη Καβάλα που δεν είχε καταλήψει ήταν το 5ο, ενώ οι μαθητέ του θα κάνουν κανονικά διακοπέ πριν και μετά την εορτή του Πάσχα. Είναι κακή συνήθεια και μια συνήθεια που δεν προσφέρει τίποτα. Κατά δεύτερον, ε, φέτο, δόξα τω Θεώ, δεν χάθηκαν πολλέ ώρε διότι φροντίσαμε έγκαιρα να κάνουμε με τα παιδιά να μιλήσουμε με παιδιά. Τρίτον, η αναπλήρωση των χαμένων ωρών όπου και αν υπήρχαν γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται στο 170 Προεδρικό Διάταγμα όπου μέχρι τρεις ημέρες ε, χρησιμοποιούνται οι, μέρες, οι τρεις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και πάνω από τρεις μέρες γίνεται παράταση του σχολικού έτους. Ε, αυτό ισχύει μέχρι τώρα. Βεβαίως όλα αυτά εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα ισχύσει το προεδρικό διάταγμα 170. Παράταση ισχύει μόνο για πάνω από τρει ημέρε, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Οπότε οι διαδικασίε εξετάσεων παρελαδικών και όλα αυτά γίνονται κανονικά. Προφανώ. Ναι. Δεν μα έχει έρθει βέβαια ακόμα κάποιο χάρτη, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπει σε αυτή τη διαδικασία τώρα σχετικά με τις εξαγγελίες που έχουν γίνει ήδη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας για μεγάλες αλλαγές και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων αλλά και των πανελλαδικών εξετάσεων για την 1η και δευτέρα Λυκείου. Ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλλας, κ. Βαγενάς, μας ενημερώνει προς προς το παρόν δεν έχει φτάσει καμία εγκύκλωση ή σχετικό έγγραφο στις δευτεροβάθμιες και άρα ο νόμος μέχρι νεοτέρας Εφαρμόζεται ω έχει. Έχει έρθει σχετικά, σχετικά έγγραφα ε, για την πρώτη και τη δευτέρα Λυκείου ότι δεν θα δώσουν εξετάσεις. Όχι, όχι δεν έχει έρθει τίποτα. Πλησιά. Ό,τι ό ,τι, ό ,τι ξέρετε εσεί, το ξέρουμε και εμεί από ε, τα blogs, τα sites ή τέλο πάντων την, την ενημέρωση. Εμεί, όπω αντιλαμβάνεστε, ω υπηρεσία είμαστε υποχρεωμένοι να δρούμε και να προγραμματίζουμε με βάση τα γραπτά που μα έρχονται, τι συγκυκλίε που μα έρχονται και έτσι να, το, τοποθετούμαστε. Από εκεί και πέρα, ό,τι ακούτε εσείς, προφανώς τα ακούω και εγώ όπως και ο υπόλοιπο κόσμος, αλλά εμείς σαν υπηρεσία θα δράσουμε σύμφωνα με τον, με τον νόμο και όπως θα, θα μα θα μας, έρθουν τα έγγραφα που θα μας έρθουν. Δεν έχει έρθει καμία έγγραφη εντολή να για κάποια αλλαγή. Όχι ακόμα. Μα δεν έχουν διαβαστεί ακόμα οι Ω, προγραμματικές, δηλώσει δηλώσεις της κυβέρνησης. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν, ναι, αλλά δεν μπορώ να, δεν μπορώ να ξέρω ούτε πώς θα είναι. Απλά εμεί λειτουργεί, δημόσια λειτουργία, υποχρεούμαστε να, να ακολουθήσουμε τα το του νόμου.